Σε αυτό το βίντεο πάμε μία βόλτα στην Πράγα. Η περίοδος των γιορτών είναι ο καλύτερος χρόνος για να επισκεφτείτε αυτή την παραμυθένια πόλη. Αυτό το βίντεο είναι ένας μίνι οδηγός για το τι να δοκιμάσετε και τι να δείτε αν σας βγάλει ο δρόμος στην Τσεχία και συγκεκριμένα στην Πράγα. Φυσικά θα πάτε μία βόλτα στη γέφυρα του Καρόλου, γιατί η Πράγα χωρίς βόλτα στη γέφυρα είναι σαν φαΐ χωρίς αλάτι. Περπατώντας το δρόμο από τη γέφυρα ευθεία πάνω, θα βγείτε στο κάστρο της Πράγας με τον καθεδρικό ναό. Είναι υπέροχη διαδρομή μέσα σε σοκάκια και απίστευτη θέα. Το αστρονομικό ρολόι της Πράγας είναι ένα μεσαιωνικό αστρονομικό ρολόι στο κέντρο της και πρωτολειτουργήσε το 1410. Εκατοντάδες τουρίστες μαζεύονται όταν χτυπάει ανά μία ώρα για να δουν τις κινούμενες φιγούρες, την παρέλαση των Αποστόλων. Είναι το νούμερο 1 αξιοθέατο. Επόμενη στάση, το σπίτι που χορεύει. Χρησιμοποιήστε το μετρό για να κινηθείτε εύκολα στο κέντρο και γενικά στην πόλη. Κάτω από το βίντεο θα σας βάλω κάποιες πληροφορίες για τις μετακινήσεις με τα τραμ και το μετρό. Η Πράγα στολισμένη για τα Χριστούγεννα είναι μαγική. Ακριβώς στο κέντρο θα βρείτε πολλά υπαίθρια σπιτάκια με street food και σουβενίρ. Απολαύστε το χριστουγεννιάτικο δέντρο υπό τους ήχους κλασικής μουσικής. Το πρώτο που θα δοκιμάσετε φυσικά είναι το γκούλας. Μοσχάρι τρυφερό με κόκκινη σάλτσα και πιπεριές, σερβιρισμένο με το παραδοσιακό βραστό ψωμί κνιντλίκι. Στην ίδια μοίρα, αλλά κλάσεις ανώτερο για τα δικά μου γούστα, το φαγητό σβίτσκοβα. Πάλι μοσχάρι ψημένο στο φούρνο με λαχανικά, τα οποία μετά γίνονται σάλτσα με γιαούρτι. Σερβίρεται με whipped cream και κνιντλίκι. Τα σνίτσελ είναι η safe επιλογή σε όλη την Αυστρο-Ουγγαρία και μπορείτε να τα βρείτε παντού. Αγαπημένο μου street food για μερακλίδες είναι το χοιρινό μπούτι ψημένο στα κάρβουνα και είναι το πιο δημοφιλές. Παντού θα βρείτε μια σούβλα να γυρίζει. Οι πατάτες, είτε σκέτες είτε με τσένταρ, είναι το απόλυτο σνακ για περπάτημα. Ζεστό κρασί παντού. Δοκιμάστε το, έχει απίστευτες γεύσεις και φυσικά μπορείτε να κρατήσετε και την κούπα σαν δώρο. Αλλιώς την επιστρέφετε και σας δίνουν τα λεφτά. Ώρα για γλυκό και φυσικά τι άλλο από το παραδοσιακό ψητό γλυκό κουκουρέτσι. Τρεντέλνικ ή όπως το λέμε εμείς στην Ελλάδα, καμινάδα. Είναι σαν το τσέχικο κουκουλούρι της Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να το δοκιμάσετε σκέτο, με κανέλο ζάχαρη, με παγωτό, με σοκολάτες και είναι απίστευτο. Ώρα για μια ζεστή βιενέζικη σοκολάτα για ζέσταμα. Άλλο γλυκό δημοφιλές στην Τσεχία είναι αυτή η τούρτα με σοκολατένιο παντεσπάνι, κρέμα σαντιγί και γκανάς. Δεν γίνεται να κάνεις βόλτες μέσα στο κρύο και να μην φας ένα hot dog να ζεσταθείς. Θα βρείτε άπειρα κιόσκα με λουκάνικα για να τα δοκιμάσετε. Και φυσικά να τα συνοδέψετε με μπύρα, που η μπύρα είναι πιο φθηνή και από το νερό στην Τσεχία. Το δικό μου αγαπημένο είναι ο λιμυρός λουκουμάς ή αλλιώς λαγκός. Είναι λουκουμάς τηγανισμένος και πάνω αλείφουν βούτυρο με σκόρδο, κασέρι και κέτσαπ.
βγαίνει και σε γλυκιά εκδοχή με σοκολάτα. Μπραμποράκι είναι πατατοκεφτέδες, φουλαδίλα και επιλογή για ξενύχτιδες ή για συνοδευτικό μπύρας. Κάθε street food που σέβεται τον εαυτό του θα έχει αυτά. Baby πατάτες με λουκάνικα και κρεμμύδι, χοιρινή τηγανιά με κρεμμύδι πιπεριές σβησμένη με μπύρα ή κρασί και νιώκι με κασέρια, τουρσί, μαϊδανό, μπέικον. Προσοχή, η μερίδα είναι με το κιλό. Μην σας βάλει ένα πιάτο γεμάτο και το χρυσοπληρώσετε. Να ζητήσετε ίσα ίσα 100-200 γραμμάρια. Σμαζένει σιρ το τηγανιτό τυρί. Το ωραιότερο σνακ για μένα. Είναι και ελαφρύ και συνοδεύεται πάντα με πατάτες τηγανιτές και σος ταρτάρ. Υπάρχει και σε σάντουιτς. Βέτρνικ. Είναι σου γεμιστά με κρέμα πατισερή και γλάσο καραμέλας ή βανίλια. Είναι υπέροχα, θα τα βρείτε σε όλους τις πατισερί και αξίζει να δοκιμάσετε και τα extra large που έχουν κρέμα και βανίλια και σοκολάτα. Οικονομικά μαγνητάκι και σουβενίρ θα βρείτε στο Μουσείο Λεωνάρντο, ακριβώς μετά τη γέφυρα του Καρόλου, στο δρόμο προς το κάστρο, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Ο τύπος είναι από τη Σερβία και πάντα κάνουν καλές τιμές, ειδικά αν σας ακούσουν να μιλάτε ελληνικά. Μην εκπλαγείτε να ακούσετε Πάολα και Καρά που είναι οι αδυναμίες του.
Για σουβενίρ προτιμήστε την πλατεία αγοράς Χάβελ, Χαβάλσκι Τριζίστε. Είναι μια υπαίθρια αγορά από το 1232 και βρίσκεται στο κέντρο. Είναι κοντά στο αστρονομικό ρολόι και θα σας βάλω τη διεύθυνση κάτω στην περιγραφή ώστε να τη βρείτε εύκολα στο χάρτη. Πολλοί δεν το γνωρίζουν το μέρος αυτό. Είναι ο λόφος Πετρίν με πανοραμική θέα την πόλη. Υπάρχει τελεφερίκ ακριβώς από το κέντρο. Εκεί θα δείτε τον πύργο του Πετρίν που είναι μια μικρογραφία του Άιφελ στο περίπου. Υπάρχουν υπέροχοι κήποι για περπάτημα με μονοπάτια. Είναι ένα τεράστιο πάρκο και το καλοκαίρι μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Αν περπατήσετε από το κεντρικό δρόμο μετά το πύργο, τσουπ βγήκατε κατευθείαν στο κάστρο. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος ανάβασης στο κάστρο αντί του περπατήματος και του στριμωχτού τραμ.